ευχαριστώ για την πρόσκληση του μέρους του Αντιφώνου για αυτή την ομιλία. Ο τίτλος είναι «Οι μέρημνες της ψυχής και το έργο». Γνωρίζοντας την πολυσημεία που έχει αυτή η λέξη ψυχή, όπως χρησιμοποιούνταν παλιά, στις μέρες μας έχει πάρει άλλη μορφή και όπως σχολιάσαμε σε μια άλλη συνέντευξη που είχαμε. Σήμερα χρησιμοποιούν τη λέξη ψυχή και σύγχρονοι επιστήμονες, χωρίς να πιστεύουν στην ύπαρξη της ψυχής. Όπως έλεγε ο Βιτγενστάιν, μπορείς να χρησιμοποιείς τη λέξη ψυχή σαν να υπάρχει. Γιατί λειτουργικά είναι αποτελεσματική. Μπορείς να κάνεις αυτή τη χρήση. Δεν θα αναφερθώ τόσο επιστημολογικά ή επιστημονικά στην έρευνα που γίνεται στις διάφορες ιδιότητες που παραδοσιακά δινόταν στην ψυχή. Εκεί γίνεται πολύ μεγάλη έρευνα στο θέμα της συνείδησης, στο θέμα της βούλησης, της σκέψης, κατηγορίες σκέψης. Οπότε υπάρχει ένας χώρος εκεί σύγχρονης έρευνας, βγαίνουν πράγματα, εμφανίζονται όρια στην έρευνα. Και όλα αυτά συνδυάζονται με το αν μπορούν να ερμηνευθούν με βάση ουσιαστικά την αναγωγιστική θεωρία, δηλαδή αν όλα μπορούν να αναχθούν σε μηχανισμούς, αν όλα μπορούν να αναχθούν στη φυσικοχημία ή στις άλλες εκδοχές της φυσικής πραγματικότητας. Τώρα, θα μπορούσε κάποιος να συζητήσει, να δείξει τα όρια που έχουν αυτές οι προσεγγίσεις, να δείξει τα κενά αυτών των προσεγγίσεων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ξεφεύγει από το χώρο της φυσικής πραγματικότητας. Πολλοί σύγχρονοι ερευνητές δέχονται ότι ωραία, η ψυχή πρέπει να είναι κάτι άλλο, γιατί φτάνουμε σε όρια αξεπέραστα. Δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε με βάση έναν αυστηρό αναγωγισμό της ιδιότητας ψυχής. Πιθανώς να υπάρχει μια άλλη δύναμη, την οποία ακόμα δεν ανακαλύψαμε, είναι μέσα στο χώρο της φυσικής πραγματικότητας, αλλά δεν υπακούει στο μηχανιστικό μοντέλο. Υπάρχει και αυτή η σύγχρονη τάση μπροστά στα όρια στα οποία φτάνουν. Και όμως δεν θα ασχοληθούμε με αυτά, δεν θα ασχοληθούμε, γιατί ήθελα να τονίσω κάποιες άλλες διαστάσεις και χαρακτηριστικά της ψυχής ή του ανθρώπου ουσιαστικά. Γιατί σας είπα, ο όρος ψυχή είναι λίγο απροσδιόριστος. Ο τίτλος είναι «Οι μέρημνες της ψυχής και το έργο». Ο άνθρωπος από τη στιγμή που εισέρχεται σε αυτόν τον κόσμο, πολλοί λένε και πριν εισέρχεται σε αυτόν τον κόσμο, ενώ όσο είναι στη γυλιά της μάνας του, με βάση τα ερεθίσματα, ουσιαστικά ξεκινάει να δέχεται ερεθίσματα από έναν κόσμο που είναι έξω από αυτό. Όπως συμβαίνει σε όλα τα εμβιώντα, υπάρχει ένα εμβιόν από το κύτταρο μέχρι πιο προχωρημένος οργανισμός, υπάρχει ένα περιβάλλον. Και επιλεκτικά δέχεται πληροφορίες και βγάζει πληροφορίες, επεξεργάζει πληροφορίες που μπορεί να είναι απλά βιοχημικά σήματα. Και φτάνουμε στον άνθρωπο τώρα που τα πράγματα είναι πολύ πιο πολύπλοκα, υπάρχουν άλλα επίπεδα πρόσληψης του έξω κόσμου. Και παρατηρεί το εξής από την εμβριακή κατάσταση. Οι πληροφορίες που δέχονται αρχίζουν να έχουν την έννοια της σημασίας. Δεν βρίσκονται στο επίπεδο έστικτο, απλό ή σύνθετο και μια ανταπόκριση. Οπότε φτάνω στο σημείο να μιλάμε για πολύ αρχικά τραύματα που μπορεί να έχει ο άνθρωπος. Και έχει τραύματα σε επίπεδο σημασιών, σε επίπεδο τάξης που αναγνωρίζει τον κόσμο με το που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο. Έχει βρεθεί ότι, πέρα από μια παράδοση της μοντέρνης, της σύγχρονης επιστήμης και κοινωνίας, ότι τα περισσότερα πράγματα θεσμίζονται της κοινωνίας, είναι ιστορικά προϊόντα, δηλαδή δεν υπάρχει μια φύση του ανθρώπου. Νομίζω ότι έχει αναγνωριστεί από τη σύγχρονη επιστήμη ότι τελικά υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι έμφυτα. Ένα από αυτά τα έμφυτα είναι η αναγνώριση κάποιων μορφών τάξης όταν έρθει στον κόσμο. Αυτή η αναγνώριση της τάξης προηγείται της εμπειρίας. Υπάρχει κάτι που προηγείται της εμπειρίας. Αν θέλετε, όπως έλεγε ο Καντ, υπάρχουν κάτι απριόρι κατηγορίες
που προσδιορίζουν ποιο μέρος εμπειρίας θα νιώσουμε. Δηλαδή δεν τα φτιάχνει όλα ο άνθρωπος. Τα βασικά είναι αυτά που περιμένουν τον άνθρωπο και εκεί θα αναπτυχθεί ο άνθρωπος. Και η επαφή με τον κόσμο δημιουργεί στον άνθρωπο μια μέρημνα. Μπορεί στα πρώτα στάδια της αναπτυξής του να είναι σαν μέρημνα ο φόβος μη φύγει η μητέρα από κοντά, φόβος μιας απώλειας, μιας απομάκρυνσης, ένα άλλο είδος στέρηση. Υπάρχει μια μέρημνα. Όσο μεγαλώνει, αρχίζει να αντιλαμβάνεται όλο και πιο πολλά πράγματα από αυτόν τον κόσμο, άλλα επίπεδα συσχετισμών σε αυτόν τον κόσμο, οπότε αλλάζουν και οι μέρημνες. Υπάρχουν κάποιες μέρημνες που είναι κυρίαρχες όλη τη ζωή. Κάποιος λέει, από μικρό παιδί με βασάνιζε αυτό. Αυτός ο φόβος, παράδειγμα. Ή αυτή η ελπίδα που ήθελε. Οπότε ο άνθρωπος κινείται σαν βιολογικόν, αλλά ταυτόχρονα αρχίζουν να τον απασχολούν σημασίες. Αρχίζουν να τον απασχολεί ουσιαστικά μια κρυμμένη τάξη που την αισθάνεται ότι υπάρχει στον κόσμο. Γιατί η τάξη θέτει, οι μορφές θέτουν τα προβλήματα. Η αταξία έχει νόημα στον άνθρωπο και λειτουργεί τραυματικά γιατί αντιπαρατείται σε μια τάξη που έχει παραβιαστεί. Ας πούμε η απώλεια που μπορεί να νιώσει ο άνθρωπος είναι γιατί χάλασε μια τάξη. Γίνεται κάτι άδικο. Αυτά είναι πρωταρχικά μέσα στον άνθρωπο και αυτά καθορίζουν τη ζωή του. Οπότε, αυτές είναι οι μέρημνες της ψυχής, οι οποίες αναπτύσσονται και σε άλλα επίπεδα που ενδεχομένως να αναπτύξουμε κάτι παρακάτω. Και επειδή υπάρχουν οι μέρημνες στην πραγματικότητα είναι ένα έργο το οποίο επιτελείται μέσα στον άνθρωπο για να βρεθεί μια λύση. Ο άνθρωπος ασχολείται η σκέψη του ανθρώπου και η πρακτική του ανθρώπου ουσιαστικά ασχολείται με επίλυση προβλημάτων. Να αναλύσουμε λίγο την καθημερινότητά μας. Είμαστε στην πορεία επίλυση ενός προβλήματος. Το πρώτο μπορεί να είναι πρακτικό, μπορεί να είναι διανοητικό, ψάχνουμε να βρούμε μια λύση, μια καλύτερη θέση του πράγματος, κάνουμε λίγο πιο εκεί να το δούμε πιο καθαρά. Δηλαδή ψάχνουμε να δούμε πιο καθαρά, αυτό το πιο καθαρά να βρούμε μια απάντηση, ένα συμπέρασμα πιο έγκυρο. Και τώρα ερχόμαστε σε ένα άλλο χαρακτηριστικό που έχει η ζωή του ανθρώπου και έχουν σχέση με τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τον κόσμο ο άνθρωπος. Η ζωή του ανθρώπου χαρακτηρίζεται μέσα σε αυτές τις διαστάσεις που είμαστε τώρα, μέσα σε αυτό το χώρο και τον χρόνο, από τη μεταβατικότητα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο άνθρωπος μετακινείται. Η ζωή του είναι αυτή η μετακίνηση. Μετακινείται τοπικά. Δηλαδή, είμαστε εδώ, σε λίγο θα είμαστε αλλού. Η ζωή μας είναι αυτή η μετακίνηση. Και μέσα σε αυτή τη μετακίνηση υπάρχει μια λογική. Ψάχνουμε να βρούμε σε μικρά πεδία, υπάρχει μια λογικότητα που απλώνεται σε μικρά πεδία, ψάχνουμε να βρούμε το σωστό τόπο. Να πάρουμε μια θέση που θα έχει καλύτερη θέα, θα μας αναδείξει καλύτερα και μετακινούμαστε διαρκώς. Δεν μένουμε ποτέ σε ένα τόπο. Υπάρχει μια μετακίνηση τοπική. Υπάρχει μια άλλη μετακίνηση τώρα στον χώρο της σκέψης. Αν δούμε τη ροή που υπάρχει μέσα, και αυτά τα μελετάει η λογική, ο τρόπος που αναπτύσσουν οι σκέψεις των ανθρώπων, υπάρχουν διάφορα μοντέλα, αλλά δεν θα πω τώρα σε καθαρά επιστημονικό επιστημονικά θέματα, κάποια πορίσματα που νομίζω έχουν κάποιο ενδιαφέρον, είναι ότι και εκεί υπάρχει μια διαδοχή, μια μετατόπιση. Η μετατόπιση τώρα μπορεί να έχει διάφορους τρόπους. Ένας τρόπος είναι, βγάζουμε κάποια συμπεράσματα και αναρωτιέμαστε αν αυτά τα συμπεράσματα είναι έγκυρα και αν οδηγούν σε μια σχέση, είναι έγκυρη η μετάβαση από μια πρώτη σε μια άλλη. Σκεφτόμαστε, το βλέπουμε στον άλλον, πρόσεξε αυτό που έκανες, δεν πήγε σωστά από εδώ εκεί. Αυτή τη μετάβαση δεν είναι σωστή που έκανες. Είμαστε σε ετοιμότητα να ελέγξουμε τον άλλον όταν η μετάβαση που κάνει από το ένα θέμα στο άλλο δεν υπακούει σε μια τάξη που έχουμε μέσα μας που μας λέει έκανες λάθος. Αυτό το έμφυτο που είπαμε, η απεριόρη κρίση που λέει το ΚΑΔ. Οπότε υπάρχει αυτή η διαδοχή στις σκέψεις. Υπάρχει μια διαδοχή στις διαθέσεις.
αλλάζουν διαρκώς οι διαθέσεις και εκεί μέσα προσπαθούμε πάλι να λύσουμε ένα πρόβλημα της διαθέσης. Η διάθεση μπορεί να είναι, παράδειγμα, μια στεναχώρια και θέλουμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Να αλλάξει η διάθεση, να πάμε σε μια άλλη διάθεση, να γίνει μια αλλίωση, μια καινούργια αλλίωση εσωτερική. Δηλαδή το θέμα της διάθεσης απασχολεί συνειδητά ή ασυνείδητα όλο τον κόσμο. Υπάρχει το θέμα των συναισθημάτων, υπάρχει το θέμα της βιοχημικής κατάστασης που έχουμε, η αίσθηση του εαυτού σαν σώμα, που και αυτό μας πάει από μια κατάσταση στην άλλη, οπότε υπάρχει αυτή η μεταβατικότητα. Πώς το βιώνει αυτό το έργο που καλείται να κάνει? Γιατί δεν μπορεί να ξεφύγει κανένας από αυτό το έργο. Κανένας δεν μπορεί να μείνει ακίνητος. Όλοι πρέπει να λύσουν κάτι. Πρέπει να βρουν τη λύση από κάτι. Μπορεί να μην το ομολογούν στον εαυτό τους, μπορεί να μην το καταλαβαίνουν καν, αλλά αυτό προσπαθούν να κάνουν. Αυτό είναι τεκμηριωμένο σε όλα τα επίπεδα. Αυτή η μεταβατικότητα τώρα που χαρακτηρίζει και την ανθρώπινη σκέψη του ανθρώπου, συνδέεται με τη ζωή και με ένα άλλο τρόπο. Στην πραγματικότητα είναι η χαρά της ζωής από μια άποψη, γιατί λέμε ήταν στάσιμα τα πράγματα, ήταν πληκτικά τα πράγματα, ενώ είχε εναλλαγές, άλλαζε. Όταν είναι πλούσιο το ρεπερτόριο, εναλλαγές, αυτό το συνδέουμε με τη ζωντάνια, με τα καινούργια πράγματα, με την αλλαγή του τόπου. Αυτή η μεταβατικότητα συνδέεται στον άνθρωπο με τη ζωή. Ταυτόχρονα όμως, αυτή η μετατόπιση συνδέεται με τη φθαρτότητα. Ο άνθρωπος μετατοπίζεται, αλλά δεν είναι ο ίδιος. Δεν είναι ο ίδιος με δύο τρόπους. Πρώτον, φθύρεται. Σιγά σιγά όλα τα βήματα που κάνει τον φθύρουν τον άνθρωπο. Αυτό που συνιστά τη ζωή, για να πάρω ένα βιολογικό όρο, ας πούμε, τον Δαρβίνο, στηρίζεται σε ένα θάνατο που σιγά σιγά ετοιμάζεται. Δηλαδή, αυτός ο κόσμος μόνο μέσα στη μεταβατικότητα μπορεί να ζήσει, αλλά αυτή η μεταβατικότητα ταυτόχρονα είναι η φθορά του. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, δημιουργεί άλλο ένα ζεύγμα το εξής. Είναι ότι όταν φεύγουμε από κάτι, αυτό είναι ένας αποχαιρετισμός. Αυτό ο άνθρωπος το βιώνει πολύ έντονα. Δεν το ξεχνάει όταν χάνει κάτι, όταν φεύγει κάτι, όταν χάνει ένα τόπο. Μετά αναζητάει αυτό το τόπο. Δηλαδή αυτή η μεταβατικότητα χαρακτηρίζει τις αναζητήσεις του ανθρώπου. Μπορεί σε κάποιους να είναι, να εκφράζονται με έναν τρόπο που φαίνεται απλοϊκός, αλλά στο βάθος υπάρχει ένα μεταφυσικό βάθος αυτό. Δηλαδή, άλλος γίνεται 60-70 χρονών και λέει: θέλω να γυρίσω στον τόπο, στο χωριό, στον τόπο που γεννήθηκα, να επιστρέψει σε έναν τόπο. Γιατί έφυγε, τον έχασε, είναι μια απώλεια. Εκτός από την απώλεια, αυτό τώρα θέτει μεγάλα, ξεκινάει μεγάλα πράγματα μέσα στον άνθρωπο. Είναι και το θέμα της έβρεσης, της αναζήτησης της έβρεσης. Δηλαδή, όταν κινούμαστε προς τα κάτω, θέλει να βρούμε κάτι. Στην πραγματικότητα, περιμένουμε να γίνει μια φανέρωση. Ο άλλος, όταν καθόμαστε και τον ακούμε προσοχή, για μας είναι ένας κόσμος απρόβλεπτος. Θέλουμε να μας πει κάτι που δεν το έχουμε ξανακούσει. Κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί. Θέλει να μας φανερώσει κάτι για τον κόσμο. Αυτά γίνονται στυκτοδός. Δεν το λέμε πες μας κάτι τον κόσμο. Εάν δεν γίνεται αυτό με κάποιο τρόπο, στρέφουμε αλλού το βλέμμα. Μας έχει κουράσει. Δεν έχει να μας πει κάτι. Δηλαδή, και αν θέλετε να το πάρουμε με την ένταση που βιώνεται στους νέους, που εκεί τα πράγματα κινούνται πιο ενστυκτοδός, γιατί αργότερα γίνονται πιο αναστοχαστικά όλα, μέσα από την νεότητα, μέσα από τον έρωτα, για λίγο μπαίνουν μέσα σε ένα ρεύμα που φανερώνει το κόσμος πλέον με την παρουσία ενός άλλου, φανερώνεται όχι μόνο ένα πρόσωπο. Και όπως έλεγε η Σιμών Βέιγκ, μέσα στους αγαπημένους, το πρόσωπο στην πραγματικότητα λειτουργεί ως μεταφορά. Μεταφορά με την έννοια όλα τα χαρακτηριστικά του κόσμου μαζεύονται μέσα στο πρόσωπο που αγαπιέται. Δηλαδή εκεί μπαίνουμε τώρα στο θέμα της μεταφοράς που θα το δείξω σε λίγο. Επομένως, η μεταβατικότητα είναι η ζωή μας, είναι τα ενδιαφέροντά μας, ταυτόχρονα όμως είναι η φθαρτότητα και αυτό το βιώνουμε σιγά σιγά.
Είναι η απώλεια, είναι ότι φεύγουμε, ότι χαιρετάμε κάποιους, είναι ότι πάμε κάπου αλλού, μας περιμένουν κάποιοι, αναζητούμε κάτι. Όλα αυτά συνθέτουν αυτή τη μεταβατικότητα, όπως σας είπα. Εδώ τώρα όμως υπάρχει και κάτι άλλο μέσα σε αυτή τη μεταβατικότητα. Έχετε προσέξει, όλοι το ξέρουμε. Εξάλλου, αυτά που λέω τώρα είναι αυτονόητα και αν είναι έγκυρα, πρέπει να τα αναγνωρίσετε σαν αυτονόητα. Οι περισσότεροι από εμάς ζούμε σε ένα τόπο συγκεκριμένο. Έχουμε ένα σπίτι, φεύγουμε, γυρίζουμε στο σπίτι, περνάμε τους ίδιους δρόμους, έχουμε κάποια δουλειά στο οποίο επανερχόμαστε ενδεχομένως. Δηλαδή, γυρίζουμε γύρω από το ίδιο και κάνουμε μια ανάγνωση από το ίδιο. Αλλά δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή, ποτέ δεν βλέπουμε με τον ίδιο τρόπο τα ίδια πράγματα. Έχουν βρει ότι γιατί η σύγχρονη έρευνα έχει δουλέψει πάρα πολύ στη μνήμη, στα είδη μνήμης που έχει ο άνθρωπος και πώς λειτουργεί η μνήμη. Και λένε ότι η μνήμη λειτουργεί ανάμεσα στα άλλα που έχουν πει, λειτουργεί συσσωρευτικά. Δηλαδή, βλέπεις κάτι, αυτό το χώρο. Όταν ξανάρθεις εδώ, είναι η προηγούμενη εμπειρία που υπάρχει μέσα σαν φόντο όταν βλέπεις αυτό το χώρο. Δηλαδή, τα πράγματα τα βλέπουμε με όλα αυτά που μαζεύονται, που βιώνουμε, τα ξαναβλέπουμε καλά μέσα από μια συμπίκνωση. Δηλαδή, δεν ξεχνιέται το παρελθόν. Αν θέλετε, με αυτή την έννοια, τα έργα μας ακολουθούν από εκεί και πέρα. Και διαμορφώνουν έναν τρόπο που βλέπουμε τα ίδια πράγματα. Λέει κάπου ο Άγιος Μάξιμος ότι ο κόσμος αυτός λέει, είναι ένας τόπος περιορισμένος και περιγεγραμμένος και υπάρχουν οι λόγοι των πραγμάτων τα οποία εμείς πρέπει να τα προσεγγίσουμε. Έχουν τεθεί αυτά τα πράγματα. Έχουν τεθεί και ο άνθρωπος δέχεται εξ αρχής αυτές τις προκλήσεις και προσκλήσεις να ανοιχτεί, να αισθανθεί αυτά τα πράγματα. Σαν να μπαίνει μέσα από την εικόνα, μπήκε σε ένα κήπο ο Αδάμ και η Εύα. Και ήταν όλα καινούργια. Ήταν κάτι έπρεπε να βρουν μέσα εκεί. Κάτι έπρεπε να αισθανθούν, να οδηγηθούν, να κάνουν ένα έργο, να φτάσουν κάπου. Αυτό το έργο όμως έχει τεθεί, δεν το έχει εφεύρει ο άνθρωπος. Αυτό το αναγνωρίζει ότι είναι πολύ μικρός να εφεύρει ο άνθρωπος από την εμπειρία του. Τα πρωταρχικά δεν τα εφευρίσκουμε. Τα επιμέρους τα εφευρίσκουμε, αλλά αυτό που μας κρατάνε από κάτω, που μας πηγαίνουν αυτά σε ένα προσανατολισμό γενικό που κινούμαστε. Οπότε, μέσα από αυτή τη μεταβατικότητα τώρα αρχίζει να αναπτύσσεται κάτι άλλο μέσα στον άνθρωπο. Βρήκαν στην ανάλυση που κάνουν για την οπτική αντίληψη και εκεί έχει πέσει πολύ μεγάλο μέρος της έρευνας με ποιο τρόπο βλέπει ο άνθρωπος τον κόσμο. Τι γίνεται εκεί μέσα. Εκεί έχουν βρεθεί εκπληκτικά πράγματα. Ένα από αυτά τα πράγματα είναι το εξής. Ότι ο άνθρωπος σε κάποιο επίπεδο και τα άλλα τα ζώα, αλλά στον άνθρωπο τώρα αυτό ανεβαίνει πολύ σε πολύ αφαιρετικό επίπεδο. Όταν βλέπει κάτι, ας πούμε, κοιτάει στη γωνία και βγαίνει κάποιος και κοιτάζει ένα μέρος του σώματός, το κεφάλι ενδεχομένως, ο άνθρωπος καταλαβαίνει ότι υπάρχει και το υπόλοιπο σώμα. Το δένει αυτό. Αυτό είναι χαρακτηριστικό του ανθρώπου. Όταν βλέπει κάτι ανολοκλήρωτο, ξέρει ότι αυτό ανήκει σε κάτι που είναι ολοκληρωμένο. Και τώρα γίνεται το εξής. Ο άνθρωπος, βλέποντας αυτόν τον κόσμο, έχει την αίσθηση, χωρίς να του πει κανένας, ότι κάτι λείπει, είναι ανολοκλήρωτο. Και ότι υπάρχει το υπόλοιπο κομμάτι, το οποίο το κυνηγάει να το βρει. Αυτό του δημιουργείται χωρίς το θέλει. Δηλαδή, προς το τέλος, καταλαβαίνουμε αν βρήκαμε αυτό που θέλαμε. Αυτό που έλεγε και ο Σεφέρης, λέει, το σώμα γέρνει στη γη, αλλά η ψυχή είναι ακόμα διψασμένη για την αγάπη. Καταλαβαίνει ποιος του είπε ότι θα τη βρει την αγάπη. Όχι, είναι πεπισμένος, δεν το είπε κανένας. Απ' τα λίγα που είδε, κατάλαβε το άλλο που λείπει, ότι υπάρχει, είναι πεπισμένος. Δεν χρειάζεται να το κάνει αναλύσεις. Οπότε αυτός ο κόσμος μας δίνει την αίσθηση ότι έχει μεν μια πληρότητα όπως θεωρούμε, αλλά είναι αυτό που ανέφερε προηγουμένως ο παρουσιαστής, ότι είναι λίγος. Ότι ο άνθρωπος είναι εδώ, αλλά είναι και σε μια μετάβαση. Δεν είναι ζήτημα ότι δεν έκανε τις σωστές κινήσεις να το βρει το όλο. Δεν το βρίσκει το όλο. Είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί να το βρει το όλο.
δεν μπορεί να το βρει το όλο για άλλους λόγους τώρα που θα φανούν παρακάτω. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που διακρίνουμε στις κινήσεις του ανθρώπου, της ψυχής του ανθρώπου, είναι η λογικότητα. Μπορεί για κάποιες πράξεις να πούμε αυτό είναι παράλογο που έκανε. Κι όμως, όπως λένε, σε ένα χαμηλότερο επίπεδο υπακούει σε κάποια λογική. Λένε ακόμα και στο σχιζοφρενή. Ο σχιζοφρενής υπακούει σε τόσο αυστηρή λογικότητα ο ψυχισμός που είναι άπαιγκτη, δεν επιδέχεται να αλλάξει τίποτα. Με τέτοιο τρόπο γίνεται μια τελετουργία, μια επανεπισημότητα. Έχει κάνει διάφορες προτάσεις ψυχανάλυση, κάποιες έχουν ευσταθούν, κάποιες διατηρήθηκαν κτλ. Σημασία έχει ότι η υφή του ανθρώπου είναι μια λογικότητα. Δεν μπορεί να παραβιαστεί αυτό. Εάν παραβιαστεί, ο άνθρωπος αρχίζει να μην νιώθει καλά. Θέλει μια απάντηση. Γιατί σκεφτείτε σε μια σχέση. Κάνει όλος κάτι, παρά αυτό το περιμένεις. Του λες γιατί φέρθηκες αυτό. Το γιατί είναι μια αποκατάσταση της λογικότητας. Πες μου γιατί, δεν θέλω τίποτα άλλο. Πες μου γιατί. Γιατί μου φέρθηκες έτσι. Αν του πει έτσι, αυτό είναι ένα κενό. Μπορεί να χωρίσουν, αλλά δεν μπορεί να το καταλάβει γιατί είναι αυτό. Δεν μπορεί να του πει, τώρα τι θέλεις, εξηγείς. Δεν γίνεται. Ο ψυχισμός χωρίς εξήγηση, χωρίς απάντηση, δεν μπορεί να προχωρήσει. Ο άνθρωπος κινείται μέσα σε αυτή τη λογικότητα σε διάφορα τώρα επίπεδα. Τα διάφορα επίπεδα τώρα μπορούν να φτάσουν πολύ μακριά και το πρόβλημα των άνθρωπων είναι ότι ξεκινάει από μικρά πράγματα, από μικρός. Και σιγά σιγά δομείται, κτίζεται εκεί πάνω και ανεβαίνει θέλοντας και μη. Μερικοί καθυστερούν πολύ στην ανάπτυξη ορίμανσης. Θέλοντας και μη ανεβαίνει σε επίπεδα αφαιρετικά. Το βρίσκει τώρα η σύγχρονη έρευνα, ας πούμε, όχι αυτό μόνο που έλεγε ο Πιαζέ, ότι γύρω στα 11 αρχίζει να βγαίνει αφαιρετική σκέψη στο νέο και αντιλαμβάνεται συσχετισμούς που είναι πέρα από την πρακτική του ζωή. Πλέον φεύγει ο νους πιο πάνω, στην εφηβεία γίνεται μετά 15-16 ακόμα περισσότερο και παρατηρήθηκε ότι, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 15-16 γίνεται ατροφούν κάποιοι νευρώνες που είναι στα χαμηλότερα επίπεδα εγκεφάλου, πούμε, στα πιο αρχαϊκά μέρη του εγκεφάλου και αναπτύσσουν στο μετομβιαίο λοβό, εκεί που είναι πιο αφαιρετικά σχήματα, υπάρχει μια υπερτροφή εκεί. Και χωρίς να το βάζω στο πλαίσιο που το θέτω εγώ, που θέλω να το πω κάπου, λένε ότι ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος να κινηθεί αφαιρετικά. Αρχίζουν, βγαίνουν αφαιρετικά σχήματα που δεν εξηγούνται σε βιολογικό επίπεδο. Δεν τον οφείλεις τώρα να φάει καλύτερα τώρα. Δεν είναι εκεί το θέμα. Ο άνθρωπος αναπτύσσεται στο να συλλάβει βαθύτερους συσχετισμούς. Διαφορετικά επίπεδα μέσα στον κόσμο. Είναι φτιαγμένος. Θα μου πείτε, δεν μπορεί να το αναστείλει. Προφανώς θα το αναστείλει, αλλά δεν μπορεί να το σβήσει. Δεν μπορεί να το σβήσει. Αυτό θα του βγει. Αυτά είναι ενεργά. Απλώς υπολειτουργούν στους περισσότερους από εμάς, αλλά έχουν βιολογικό υπόλογο. Αφήστε που έχουν βρει στην όραση, είναι φτιαγμένη έτσι η όραση, που η όραση είναι για να μάθουμε τον κόσμο. Δεν είναι να δούμε απλώς, να ξεχωρίσουμε ποιος είναι εδώ, ποιος είναι εκεί. Είναι φτιαγμένη για την αφαίρεση. Δηλαδή γίνεται επεξεργασία ήδη από τον εφηστροειδή και αφαιρεί τα επουσιώδη και πιάνει τα ουσιώδη όταν βλέπει μια μορφή. Δηλαδή τίνει να πιάσει γενικές κατηγορίες. Δηλαδή να βάλει υλικό για πιο αφαιρημένα επίπεδα. Ο άνθρωπος έχει αυτή τη λογικότητα που σημαίνει ότι ο κόσμος είναι λογικός στη δομή του και για να το πάμε λίγο παραπέρα, αυτό που μας τρομάζει είναι το παράλογο. Ας πούμε, βλέπουμε, αυτό που τρομάζει είναι αυτό που δεν έχει μια λογική. Οπότε εκεί δεν μπορείς να το παλέψεις. Βλέπουμε τώρα με φοβιστές, διάφορο, γιατί αρχίζει τρομάζει ο κόσμος. Γιατί αν μπορούσε να το δει να υπακούει σε μια λογική, μπορούσε να δεχθεί, αλλά αρχίζει να γίνεται ανεξέλεκτο. Δεν ξέρω πού θα δεχθεί ένα χτύπημα. Αυτό το ανεξέλεκτο τρομάζει τον άνθρωπο. Οπότε αυτό είναι δεδομένο. Αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι δεδομένα. Δεν έχω αρχίσει να κάνω κάποιες τοποθετήσεις. Προς το παρόν επισημαίνω κάποια που είναι δεδομένα. Αν θέλετε, είναι επιστημονικά δεδομένα. Και εκεί πέρα μπορεί να κτίσει κάποιος ή να θέσει κάποιο πράγμα. Τώρα πάμε σε ένα άλλο χαρακτηριστικό του. Τρόπο, το οποίο έχει συζητηθεί πολύ, συζητιέται πολύ, είναι το θέμα της ελευθερίας. Εκεί μέσα μπαίνουν τα εξής.
Είναι ελεύθερος ο άνθρωπος της κοινής του, είναι ένα αυτόματο, ένα πολύπλοκο αυτόματο. Έχει βούληση, ελεύθερη. Αν έχει βούληση, η βούληση πάει μαζί με την υποκειμενικότητα. Υπάρχει ένας εαυτός μέσα. Είναι μια ψευδαίσθηση. Και γίνεται πολλή συζήτηση, δεν θα πω σε λεπτομέρειες, αλλά εκεί που κολλάνε, γιατί όταν συζητιέται πολύ, να ξέρετε, δεν έχει απάντηση. Δεν έχει απάντηση εκεί που το ψάχνεις. Φυσικά εγώ δεν έχω την απάντηση, απλώς κάποια πάλι σημεία έτσι θέλω να τονίσω. Τι σημαίνει ελευθερία καταρχήν? Δεν είναι εύκολος ο ορισμός, απλώς ένα χαρακτηριστικό είναι ότι ενεργείς, υπάρχουν κάποια σημεία που μπορεί να ενεργεί ο άνθρωπος χωρίς να προσδιορίζεται πλήρως από το παρελθόν. Δηλαδή, υπάρχει κάτι που λέμε που είναι αθώο το παρελθόν. Μπορεί να ξεκινήσει κάτι ο άνθρωπος. Κάποια στιγμή να τοποθετηθεί και να αρνηθεί όλη την πορεία που έχει μέχρι τότε. Αν δεν το δεχτούμε αυτό, τότε καταραίουν ένα σωρό πράγματα και δεν θέλω να τα δεχτεί κανένας ότι καταραίουν. Τότε καταρχήν δεν υπάρχει αξιολόγηση, δεν υπάρχει κρίση, δεν υπάρχει ένοχος. Σου λέει, με πήγε μια αιτιοκρατία. Έφτυγε εκείνο το αίτιο παλιού, πιο πίσω από την παιδική ηλικία, εδώ, έφτασε εδώ. Τώρα έκανα έτσι. Δεν μπορούσα, βιοχημεία. Με οδήγησε το ένα περιστατικό, το άλλο από εκεί. Εάν δεν κάπου λέω, ανοίγονται δύο δρόμοι και πάω αυτοβούλος. Κρίνεσαι μόνο για ό,τι μπορούσα να κάνει και αλλιώ. Εάν δεν μπορούσα να κάνει αλλιώ, κανένα δεν κρίνει κάποιον που δεν μπορούσε να κάνει αλλιώ. Οπότε τώρα τίθεται το θέμα τη ελευθερία. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να πούμε στην ελευθερία. Ελευθερία καταρχήν δεν σημαίνει ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Να κάνει ό,τι θέλει ένα όν που είναι κτιστό με την έννοια ότι είναι μια σύνθεση. Είναι αδιανόητο να κάνει ό,τι θέλει. Γιατί τα όντα που αποτελούν συνθέσεις έχουν κάποια βέλτιστα στα λειτουργίες, κάποιους τρόπους λειτουργίας. Λέμε παράδειγμα οι πλανήτες που περιστρέφονται γύρω από τον ήλιο κτλ. Ή ψάχνουμε εξωπλανήτες που έχουν πιθανώς να υπάρχει ζωή κτλ. Δεν αρκεί να περιστρέφονται γύρω από ένα αστέρι. Υπάρχουν πάρα πολλές προϋποθέσεις κτλ. Και όλο αυτό το λέμε να ανήκουν στη ζώνη βιωσιμότητας. Δηλαδή πρέπει να είναι το αστέρι ανάλογα τι μάζα έχει, μην δημιουργήσει κανένα πρόβλημα και τον κολλή στον πλανήτη και ακολουθίες χωρίς να περιστρέφεται. Μην είναι πολύ κοντά σε στένα, μην είναι πολύ μακριά παγώνει. Υπάρχει μια ζώνη. Δηλαδή, ό,τι υπάρχει στον κόσμο, υπάρχει ένα βέλτιστο και υπάρχει ένας τρόπος άριστος. Αυτό που έχουμε χάσει σήμερα και δεν ξέρουμε πού να ξεκινήσουμε να μιλάμε, είναι έχει χαθεί η έννοια να συμφωνούν οι άνθρωποι τι είναι το κάλλιστον και αν υπάρχει το κάλλιστον. Σας λέω, όταν τελειώνει εκεί ο πολιτισμός ως πηγή δυστυχίας που έλεγε ο Φρόιτ, στο τέλος λέει, θα μου πείτε, έχετε να προτείνετε κάτι για να ανακουφίσετε τους ανθρώπους? Όχι, δεν έχω. Απλώς να κάνει μια εκλογήκευση της απελπισίας του να ζεις μέσα στον πολιτισμό. Οι αρχαίοι όμως το είχαν διαπιστώσει αυτό. Υπάρχει ένας κάλλιστος βίος. Ήταν αδιανόητο να το πεις, δεν υπάρχει τίποτα, κάνεις ό,τι θέλεις. Κάνεις ό,τι θέλεις. Ήταν αδιανόητο. Δηλαδή, όταν έλεγαν αρετές, εννοούσαν ένας τρόπος να λειτουργήσει η δυνάμεις της ψυχής, ένας τρόπος που είναι άριστος για τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει δηλαδή να το κάνεις ό,τι θέλεις. Σαν να λέμε σε ένα κέντρο μπορεί να λειτουργήσει 150 βαθμούς. Δεν γίνεται, θα διαραγεί. Δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει ο άνθρωπος. Οπότε ελευθερία δεν σημαίνει να κάνει ό,τι θέλει. Ελευθερία σημαίνει να κινηθεί με τέτοιο τρόπο που να ενεργοποιήσει το δυναμικό που έχει. Ένα αυτό. Και δεύτερον, όλες αυτές οι ανεπάρκειες που νιώθει, να βρουν μια απάντηση. Μια απάντηση όχι να του πει κάποιος την απάντηση. Ο άνθρωπος όταν βρίσκει την απάντηση, τότε μέσα του αναβλύζει η χαρά. Χαρά είναι σπάνιο πράγμα. Όταν ο άνθρωπος πάει στον τόπο που ταιριάζει, αυτό είναι η χαρά. Ο πατέρας λέει και ο Άγιος Μάξιμος βέβαια, έχει μια συζήτηση ολόκληρη, ότι οι αρετές είναι φυσικές. Δεν το εννοούσε ότι το ρωτάει ο Πύρος, λέει, αν είναι φυσικές, γιατί τις έχουν όλοι. Λέει, γιατί ούκαι όσοι δεν αφήνουν όλοι να δράσουν τα φυσικά.
Δηλαδή μέσα με αυτή την ελευθερία που έχει ο άνθρωπος μπορεί να αναστείλει. Πώς έχει, λέμε, αυτό το άτομο έχει ανασταλμένη εφηβεία. Παρατάθηκε μέχρι τα 27. Ο άνθρωπος μπορεί να επέμβει γιατί έχει αυτό το ελεύθερο. Οπότε ξαναέρχομαι λίγο στο θέμα της ελευθερίας και παίρνει μια εξής, την εξής μορφή η ελευθερία. Ο άνθρωπος καταλαβαίνει, ακολουθεί κάτι, πιστεύει κάτι, δέχεται, έχει μια δικιά του κοσμοθεωρία, παρόλα αυτά, μέσα του ξέρει ότι είναι ρευστό αυτό που δέχεται. Στις μέρες μας έχει εκλαϊκευτεί αυτό το συνέστημα, πως λέει ρευστή καιρή. Δηλαδή τώρα πλέον σου λέει πήγαινε όπου θες. Όλα τα σενάρια παίζουν. Τέλειωσαν οι μεγάλες αφηγήσεις, ιστορίες, αιτιολογήσεις κτλ. Δεν το έχει δεχτεί κατά βάθος ο άνθρωπος, δεν μπορεί να το δεχτεί βασικά, αλλά έχει δεχτεί ότι μπορεί να αλλάξει, είναι εύκολο να αλλάξει ο τρόπος που κινείται. Σας φέρω ένα παράδειγμα το Ευαγγέλιο, το οποίο είναι με ένα πρωταρχικό τρόπο δείχνουν τι, μπορεί, τι σημαίνει ελευθερία βασικά. Βλέπουμε, ο Χριστός κινείται ανάμεσα στους ανθρώπους και οι μαθητές έχουν μια δουλειά ο καθένας, έχουν κάποιες αναζητήσεις ο καθένας, έχουν δέσει λίγο τη ζωή τους γύρω από συγκεκριμένα πράγματα, ξέρουν όμως. Μάλλον δεν ξέρουν, δεν το σκέφτονται όλα αυτά. Τα αυθεντικά πράγματα δεν τα σκέφτεις, λειτουργείς έτσι απλώς. Ότι είναι ρευστά τα πράγματα, ότι δεν βρήκαν την άκρη, ότι λείπει το κομμάτι, αυτό το ξέρουν. Οπότε κάποια στιγμή είναι αυτή η ελευθερία που σας είπα, η ελευθερία σημαίνει μπορώ να τα αφήσω. Και λέει, και αφέντες στα δίκτυα ακολούθησαν αυτόν. Αυτό δεν είναι. Είναι το χαρακτηριστικό του ανθρώπου, σας είπα, είναι αυτή η ελευθερία που τα θέτει υπό αμφισβήτηση. Δηλαδή, ο άνθρωπος αρχίζει να αυτοαμφισβητείται. Είναι αυτό το χαρακτηριστικό που έχει ο άνθρωπος και αν θέλετε, είναι αυτό το χαρακτηριστικό που έχει ο ώριμος άνθρωπος. Στην ψυχανάλυση ξέρετε ποια πρόταση κάνουν. Πότε οριμάζει κάποιος που έχει πρόβλημα, ψυχολογικό κτλ. Το πρόβλημα είναι, του λένε, να μάθεις να αποστασιοποιείς από αυτά που σου συμβαίνουν. Να τα δεις λίγο από απόσταση. Μην μπαίνεις μέσα και λειτουργείς σαν να είσαι κανένας ηθοποιός. Δες λίγο από απόσταση τι κάνεις. Ποιος. Αποστασιοποίηση είναι το εξής. Βλέπεις ένα μέρος από το παρελθόν σου και το αφισβητείς σαν να εσύ το έκανες. Δηλαδή ο άνθρωπος, μπορεί εγώ τώρα να μιλάω, να τελειώσει και μετά να πω τι είπες. Μα εγώ είμαι ο δρόμο, δεν με έβαλε κανένα. Εγώ ενεργώ με αυτόν τον τρόπο. Και όμως είναι δείγμα ωριμότητας να αμφισβητήσεις κάποια σημεία της δράσης σου. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος μπορεί να αποποιηθεί το παρελθόν του. Μπορεί να κάνει το βήμα προς τα πίσω. Αυτή είναι η ελευθερία. Αυτή είναι η ελευθερία, δηλαδή μπορεί να πάει προς τα πίσω. Αυτό είναι το μοναδικό που έχει. Η απόσταση ανάμεσα στο ένστικτο, ο ορμάς προς τα πίσω. Ο άνθρωπος μπορεί να πάει πίσω από όλα, να τα αμφισβητήσει όλα. Αυτό το αφέντεστα δίκτυα, ουσιαστικά ο Χριστός απευθύνεται σε αυτό το κομμάτι. Και αυτό το κομμάτι φαίνεται, κάτι μας κάνει, εμείς το θεωρούμε λαϊκισμό, τέλος πάντων, δεν θα το κάνουμε ποτέ. Βλέπουμε ότι στον Χριστό δεν υπάρχει καμιά διαφορά στον τρόπο που προσεγγίζει τους ανθρώπους. Είτε είναι πλούσιος, είτε είναι φαρισαίος, νομομαθής εννοώ, είτε είναι τελώνης, ένας κλεφτάκος, ας πούμε, επίσημος, είτε είναι πόρνη κτλ. Ξέρετε ότι υπάρχει ένα κομμάτι μέσα. Το πολύτιμο κομμάτι στον άνθρωπο είναι αυτό που μπορεί να βγει έξω από όλα και να κάνει μια κίνηση προς κάπου αλλού. Αυτό βέβαια θα το πούμε σε λίγο. Αυτό γίνεται ατόφιο στον καθένα. Μέχρι τέλους. Πάει μαζί με τον άνθρωπο. Αν καταργηθεί αυτό, ενδέχεται ο άνθρωπος να έχει πέσει σε ένα κόμμα, αφεντικό κόμμα, δεν ξέρω και εκεί μέσα τι γίνεται. Έχω βρει και εκεί μέσα, παίζει μια στάση τοποθέτησης. Είναι χώροι που δεν έχουν ακόμα ερευνηθεί. Τι γίνεται. Αν υπάρχει άνθρωπος, χωρίς να μπορεί να αλλάξει. Χωρίς να μπορεί να πει όχι αυτό. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Οπότε τώρα προχωράμε σε ένα άλλο χαρακτηριστικό που έχει ο άνθρωπος και είναι αυτό της υποκειμενικότητας. Υποκειμενικότητα σημαίνει
υπάρχει ένας εσωτερικός κόσμος, τον οποίο το βιώνω μόνο εγώ. Δεν μπορεί να το βιώσετε εσείς. Εσείς ζείτε τον δικό σας κόσμο. Αυτό τώρα θέτει άλλες προϋποθέσεις μες στον κόσμο που είναι αδιανόητο για τον κόσμο των ζώων. Αυτό είναι κάτι μοναδικό μέσα στον άνθρωπο. Είναι ένας εσωτερικός κόσμος, τον οποίο δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανένας, τον οποίο μπορεί να μας τον αποκαλύψει μόνο αυτός που τον ζει, αυτόν τον κόσμο. Να του πούμε, πες μας κάτι για τον εαυτό σου. Λέω, δεν λέω. Δεν θα μάθουν ποτέ τίποτα. Πρέπει να μας τον φανερώσει τον κόσμο, ο άλλος. Όταν αγαπάμε κάποιον, στην πραγματικότητα του δίνουμε το πλαίσιο για να μας μιλήσει για αυτόν τον κόσμο. Μόνο αν θελήσει μας τον ανοίγει αυτόν τον κόσμο. Όλη αυτή η κινητικότητα, τα ενδιαφέροντα και οι ταραχές που έχουν σχέση των ανθρώπων, στην πραγματικότητα είναι αυτοί οι κλειστοί κόσμοι που ανοίγουν ενηγματικά, αφήνει έναν υπενιγμό ο άλλος, τι εννοεί, τι είναι απροσδιόριστος. Οπότε ο άλλος είναι απροσδιόριστος. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της υποκειμενικότητας. Και αυτή η υποκειμενικότητα όμως έχει το εξής χαρακτηριστικό. Είναι ότι ο άνθρωπος μπορεί να ηρεμήσει μόνο όταν αναφέρεται σε μια άλλη υποκειμενικότητα. Δηλαδή όταν σκέφτεται κάποιον, όταν πάει προς κάποιον, όταν τον περιμένει κάποιος. Αν αφαιρέσουμε τον άνθρωπο ότι σε περιμένει κάποιος, τότε η ζωή γίνεται αφόρητη, είναι κάτι που βιώνεται έντονα στις μέρες μας. Και ανέκαθεν, ίσως μέσα σε γυροκομείες, εκεί που πάβουν να τους περιμένει κάποιος. Να έρθει κάποιος να τον δει. Αυτό το άτομο πλέον θεωρεί ότι είναι κόλαση. Μπορεί να τα έχει όλα εκεί, αλλά είναι κόλαση. Δυστυχώς τα περισσότερα από αυτά που είναι τα ουσιαστικά της ζωής μας τα βιώνουμε οδυνηρά όταν τα χάσουμε. Νομίζαμε ότι μπορούμε να παίξουμε ή να βλέπουμε επιφανειακά τα πράγματα, αλλά έρχονται έτσι που μας φτάνουν εκεί ότι κάτι ξεχάσαμε, κάτι δεν πήραμε υπόψη. Και προχωράω τώρα λίγο παρακάτω με αυτή την έννοια της ρευστότητας που σας είπα, να δούμε αυτό που θα ήθελα να πω εγώ για το έργο τώρα του ανθρώπου, που έχει σχέση με την προσευχή. Με την προσευχή όπως έχει βιωθεί μέσα στην παράδοση της Ορθοδοξίας, της δικιάς μας Εκκλησίας, της Ανατολής, εκεί μέσα έχουν παιχθεί πάρα πολλά πράγματα. Σε αυτό το χώρο είναι ένας αναξερεύνητος χώρος, γιατί ακριβώς είναι ένας κρυμμένος, ένας χώρος υποκειμενικού, βιώνεται μέσα. Και αυτά που έχουν αφαιθεί σαν μαρτυρίες είναι σκιαγραφίες με τις οποίες δεν ασχολούνται πολύ, αλλά μόνο αυτοί που έχουν εμπειρίες μπορούν να τα καταλάβουν αυτό το πράγμα. Αν θέλετε, είναι ο πιο ενδιαφέρον χώρος, γιατί εκεί εμφανίζονται όλα αυτά που σας είπα. Όποιος μπει σε αυτή τη διαδικασία θα συναντήσει ένα-ένα όλα αυτά που ψάχνει ο άνθρωπος, αυτά τα προβλήματα που θέλει να λύσει, όλη αυτή την γκάμα των σχέσεων με τους άλλους κτλ. Ο κόσμος προσφέρεται στον άνθρωπο, ο άνθρωπος απασχολείται με όλα αυτά, με επιστήμες, με τη δουλειά του, με πρακτικές, με ένα σωρό πράγματα. Νιώθει όμως ότι είναι ρευστό όλο αυτό το παιχνίδι και λείπει στην πραγματικότητα ένα είδος ζωής, την οποία δεν μπορεί να δώσει αυτός ο κόσμος. Σας θυμίζω πάλι συμβολικά, όπως είναι μέσα εκεί στη γέννηση, ότι υπάρχει το δέντρο της ζωής, το οποίο δεν το άγγιξε ο Αδάμ. Μέσα σε αυτό το χώρο που είμαστε εδώ της μεταβατικότητας, δεν μπορούσε να το αγγίξει ο Αδάμ. Θα άλλαζε ο χώρος, θα άλλαζε η κατάσταση. Στο χώρο της μεταβατικότητας δεν υπάρχουν αυτά. Σε αυτά προσεγγίζεις, αλλά πρέπει να έρθει κάποιος να δώσει μια καινούρια ζωή, αυτή μια καινούρια γέννηση που είπε ο Χριστός με ένα μυστικό τρόπο. Τι γίνεται τώρα με τους λογισμούς που παίζεται όλη μας η ζωή εκεί, όλα τα βάσανα είναι στους λογισμούς και τι γίνεται με την προσευχή. Αυτό που καταλαβαίνουμε σε σχέση με τον άλλο που σας είπε ότι πρέπει να μιλήσει ο ίδιος για να τον ακούσουμε είναι ότι ο άλλος παρεμβάνει πολλές σιωπές. Η σχέση με τον άλλον είναι κάτι που αναπτύσσεται μέσα στη σιωπή. Τα προβλήματα και οι έντονες συγκινήσεις είναι μέσα στη σιωπή. Γιατί ξέρουμε ότι ο άλλος είναι ένας κόσμος πυκνός. Δεν υπάρχει υποκειμενικότητα χωρίς σιωπή.
Δηλαδή τα άτομα που μιλάς στην πραγματικότητα είναι ένα παραλήρημα που μιλάμε. Η πολλή ομιλία, έτσι όπως τη βιώνουμε καθημερινά, λειτουργεί, αν θέλει, ψυχαναλυτικά να ηρεμήσουμε, βασικά. Να μην σταματήσουμε να δούμε τα πράγματα. Τώρα έρχεται η παράδοση πνευματικότητας της Ορθόδοξης και λέει ότι θα συναντήσει πραγματικά και τον άλλον, και τον εαυτό σου, και τον Θεό, εάν αναγνωρίσεις αυτή την κατάσταση σιωπής στην οποία πρέπει να μπεις εσύ, να την αναγνωρίσεις τον άλλον και να την αναγνωρίσεις τον Θεό. Ο Θεός είναι μέσα εκεί, είναι τόσο σιωπηλός, έως απροσδιόριστος. Η σιωπή τον χάνει τον άλλον από τα μάτια μας. Δεν μπορούμε να τον προσδιορίσουμε. Ο Θεός είναι τόσο σιωπηλός, έως ανύπαρκτος. Αλλά όπως λέει ο Μάξιμος και στην Σταγωγία, όταν προχωρείς αυτή η πορεία εσωτερική, προς τη συνάντηση προς τον Θεό, τότε αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή η σιωπή δεν είναι το κενό. Όπως νιώθουμε τώρα, λέμε, μα δεν νιώθω τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό που αναγνωρίζουν αυτοί που προχωράνε πνευματικά είναι ότι εκεί μέσα υπάρχει μια εξαιρετική πυκνότητα, αδιανόητη. Τι υπάρχει, πώς αρχίζουν να βλέπουν τώρα, εικόνα λέω, στην κβαντική φυσική, ότι δεν είναι κενό. Το κενό έχει μια πληρότητα. Γι' αυτό ξεπηδούν τα virtual, τα δυνάμει, σωματίδια. Αυτό το η σιωπή ή το κενό που θεωρείται, αυτή η αποφατικότητα του Θεού, είναι ένα πλήρωμα ζωής που υπάρχει, δεν είναι κενό. Οπότε, τι είναι τώρα η προσευχή. Γιατί η προσευχή έτσι είναι το κεντρικό, δηλαδή όταν χάνεται μέσα την πνευματική ζωή η προσευχή, δεν είναι ότι χάνεται ένα καθήκον στην πραγματικότητα. Είναι αυτό που θέλει ο άνθρωπος ουσιαστικά. Λένε κάπου στη Φιλοκαλία, λέει, προσευχή εστί λύσεις εκ πάντων. Αυτή η ρευστότητα που σας είπα, την οποία αναγνωρίζει ο άνθρωπος, μέσα στην προσευχή καλείται να το κάνει εσωτερικά. Να αποδεσμευτεί από τις μερικές, από τις επιπόλαιες, από τις πρόσκαιρες λύσεις που τον δεσμεύουν. Οπότε, κινούμενος μέσα σε αυτό το χώρο αυτής της αποδέσμευσης, τότε μπορεί να δει πιο καθαρά, να δει αυτή τη μυστική τάξη που είναι κρυμμένη σε αυτόν τον κόσμο. Και οι πατέρες λένε ότι όταν αρχίζει να βλέπει αυτή τη μυστική τάξη, τότε φτάνει στο όριο που μπορεί να θέσει αυτός ο κόσμος. Αλλά ο δρόμος δεν έχει τελειώσει. Στην πραγματικότητα, από εκεί και πέρα αρχίζει ο κόσμος. Αυτό που ένιωσαν οι χριστιανοί ανά τους αιώνες είναι ότι μέσα στην ιστορία, μέσα σε αυτόν τον κόσμο, μπήκε μια άλλη ζωή. Δηλαδή, περί ζωής μιλούσαν και κάνει εντύπωση πόσο μέσα στα Ευαγγέλια, οι πρώτοι χριστιανοί κτλ. Μιλούσαν για μια ζωή η οποία δεν ήταν εκ του κόσμου αυτού, το λένε. Και φυσικά δεν μιλούσαν λόγια. Είναι αυτό που σας είπα, αυτό το δέντρο της ζωής που ο άνθρωπος μέσα του το κυνηγάει με διάφορους τρόπους μέσα στην ιστορία. Θέλει να το αγγίξει αυτό. Γιατί υπάρχει ένα έλλειμμα σε όλα τα άλλα. Και αυτό είναι κάτι όμως που δίνεται. Γιατί όλη αυτή η τάξη που είπαμε, που υπάρχει στον κόσμο, όλη αυτή η λογικότητα, είναι όπως λέει ο Βιτγενστάιν, το νόημα, λέει, δεν μπορεί να το δημιουργήσει ο άνθρωπος. Το νόημα πρέπει να δοθεί απ' έξω από ένα σχεδίασμα όπως είναι αυτός ο κόσμος. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να το φτιάξει, δεν μπορεί να το επινοήσει. Πρέπει να του δοθεί και να του φανερωθεί. Γι' αυτό, αυτό που χάσαμε επιπλέον μέσα στην έπαρση αυτής της πορείας, που έχει μια μεγάλη πορεία και στην Ευρώπη τώρα έχει προωθεί παντού, είναι ότι ο άνθρωπος νομίζει ότι μπορεί να τα φτιάξει όλα. Στην πραγματικότητα το πρόταγμα της επιστήμης είναι ότι ο άνθρωπος καταλαβαίνει ότι φτιάχνει ο ίδιος. Οπότε θα ασχολούμαστε με ό,τι φτιάχνουμε εμείς. Αυτό είναι. Ενώ στους αρχαίους, να πάρουμε το αποκορύφωμα της αρχαίας σκέψης που είναι ο Πλωτίνος, που τους μάζεψε όλους, λέει τα πάντα θεωρίας ένεκε. Δηλαδή να θεωρήσουμε αυτή την κρυμμένη τάξη που υπάρχει μέσα, όπως θεωρούσε, όπως αντιλαμβανόταν όλη η αρχαία σκέψη, τα όρια που είχε για τον Θεό.
Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η προσευχή αποδεσμεύει τον άνθρωπο από όλα αυτά τα φανταστικά σενάρια που κάνει κατά καιρός. Και ο κόσμος τώρα βλέπεται εμπαρόδο. Δηλαδή, υπάρχουν δύο τρόποι να δούμε τον κόσμο. Ένας τρόπος είναι να είμαστε συγκεντρωμένοι σε αυτά τα πράγματα του κόσμου. Και ένας άλλος τρόπος είναι ο νους μας να είναι αλλού και να δρούμε σε αυτόν τον κόσμο. Ήδη ο Αριστοτέλης είχε αντιληφθεί ότι η ενασχόληση, λέει, με διάφορα πράγματα είναι κάτι διαφορετικό από τι βλέπει ο νους. Είναι πάροχο για τον νου. Ο νους κοιτάει. Είναι ένα παράδειγμα που το έχουν και σε άλλες παραδόσεις. Ο άνθρωπος είναι, λέει, σαν δύο πουλιά. Το ένα είναι ακίνητο στο δέντρο και το άλλο μαζεύει σπόρια κάτω. Το άλλο κοιτάει. Ο νους έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Ο νους βλέπει, προσπαθεί να δει το βαθύτερο. Προσπαθεί να στραφεί προς τα κάτω. Όλες οι άλλες δυνάμεις της ψυχής μπορούν να κάνουν διάφορα. Αυτό τώρα που σας είπα που έχει σχέση με την προσευχή είναι ότι αποδεσμεύεται αυτή η αιχμαλωσία του νου και ο νους πλέον μπορεί να είναι στραμμένος προς τα εκεί που έρχεται η ζωή και οπότε αρχίζει να βλέπει αλλιώς τα πράγματα μόνο όταν τα βλέπει όμως όντας σε μια άλλη θεωρία. Ο άνθρωπος καταλάβαινε εξ αρχής ότι είναι με το ένα πόδι σε αυτόν τον κόσμο, ένιωθε εξ αρχής και το νιώθουν όλο και περισσότερο, να ξεκινήσουμε από τον Καμί, έγραψε «ο ξένος». Αυτό το αίσθημα ότι είναι ξένος ο άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο, είναι παράξενο να το λένε άτομα που δεν πιστεύουν. Αλλά αισθάνονται αυτά που έχει μέσα η ανθρώπινη φύση, τα πρωταρχικά που έχει, ότι ο άνθρωπος είναι ξένος σε αυτόν τον κόσμο. Η μόνη διαφορά, πέρα τις διαπιστώσεις που έχει η σύγχρονη εποχή, τις οποίες αξίζει κανένας να παρακολουθεί, είναι ότι θεωρούν ότι δεν υπάρχει απάντηση. Δηλαδή λένε ο άνθρωπος διψάει, αλλά δεν υπάρχει νερό να πει. Δηλαδή έχει απελπιστεί τόσο ο άνθρωπος, στην πραγματικότητα έχει φοβηθεί από τα διέξοδα στον οποίο οδήγησαν τα σενάρια που φτιάχνει τη ζωή του, που είναι τόσο φοβισμένος που δεν μπορεί να πιστέψει ότι υπάρχει λύση. Δηλαδή ότι υπάρχει λύση σε αυτό το δράμα. Στην πραγματικότητα ότι υπάρχει αυτό το άριστο που ζητούσαν και οι αρχαίοι και το στόχευαν με διάφορους τρόπους. Και θα κλείσω με ένα τελευταίο χαρακτηριστικό της ψυχής, του ανθρώπου γέννη, είναι η αναζήτηση της βεβαιότητας. Βέβαια, μπορεί να τεθεί κάποια ερώτηση ενδεχομένως παρακάτω πάνω σε αυτά για να ξέρω πού θα αναπτυχθώ περισσότερο. Όσο περνάνε τα χρόνια στον άνθρωπο, έχουν διαπιστώσει τα διάφορα στάδια της ανάπτυξης του ανθρώπου, κατά τον Έριξον για παράδειγμα, μετά τα 50 ο άνθρωπος αρχίζει να αμφισβητεί πολλά από τα οποία θεωρούσε δεδομένα και σίγουρα, αρχίζει να αποκτάει μια ελαστικότητα. Αρχίζει να βλέπει ότι ήταν πιο πολύπλοκο από ό,τι φαντάστηκε το σενάριο της ζωής. Στην αρχή έτρεχε και ήταν προσέγγιζε μια αφέλεια. Τώρα αρχίζει να βλέπω ότι είναι πιο ασαφές, πιο απαιτητικό, ότι κοστίζουν τα λάθη, ότι πρέπει να είναι πιο προσεκτικός σε αυτά που βλέπει. Οπότε αυτό που αναζητάει κάποιος μετά είναι η βεβαιότητα. Αυτό το αναζητούσε πάντα. Βασικά ο άνθρωπος δεν θέλει να τον κοροϊδέψουν. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του ανθρώπου. Δηλαδή όταν λέμε δεν θέλω να τον κοροϊδέψουν, μπορεί να φτάνει είναι να πεθάνει. Και του λες, δέξου το αυτό το παιδί. Εντάξει, τι έγινε, πεθαίνεις. Ας πούμε, κάποιος δεν πιστεύει. Του λες, αν μπορούσε να δεχτεί ότι ένα παιχνίδι είναι στη τελευταία, να είσαι τώρα φεύγεις, εντάξει, έπαιξες εσύ, τέλειωσε. Δέξου ότι την αντίπαλη θεωρία. Όχι. Εγώ τον εαυτό μου δεν τον κοροϊδεύω. Είναι λάθος. Θέλει να πιστεί, αναζητάει τη βεβαιότητα και ο Βιντγενστάιν στα τελευταία, το τελευταίο του έργο, δεν υπάρχει άλλο. Βέβαια, δημοσιεύτηκε μετά το θάνατο, είναι περί βεβαιότητας. Άσχετο τι απάντησε πρώτη προς τα εκεί, τον απασχολούσε το θέμα της βεβαιότητας των κρίσεων. Γιατί ο άνθρωπος ψάχνει να βρει και
Πού θα βρει αυτή τη βεβαιότητα? Η αβεβαιότητα αντίθετα δημιουργεί στον άνθρωπο ναυτία. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να νιώσει ότι πατάει κάπου. Αν το πεις πάει κάποιο, πάει ας πούμε σε ένα γιατρό, ξέρω, και του λέει δεν ξέρω. Είναι επικίνδυνο αυτό που έχω, δεν ξέρω. Αυτή η αβεβαιότητα, αυτή τον τρελαίνει, γενικά η αβεβαιότητα τον τρελαίνει. Πρέπει να είναι σίγουρος, πρέπει να του πει κάποιος, πρέπει να το εξηγήσει κάποιος. Σε μια σχέση, καλά η αβεβαιότητα εκεί πλέον είναι το μόνιμο, η μόνιμη δυστυχία ας πούμε. Είναι η αβεβαιότητα για το τι εννοεί ο άλλος, τα εννοεί αυτά που λέει. Αυτή είναι η αναζήτηση αυτής της βεβαιότητας. Βέβαια, επειδή μιλάω μέσα από μια συγκεκριμένη παράδοση, την οποία προσπαθώ να προχωρήσω και έχω πιστεί βασικά για κάποια πράγματα, ο Χριστός είπε πολύ σύντομα το εξής. Όλα τα είπε πολύ σύντομα. Με την εξής έννοια τα είπε σύντομα. Και φαίνεται ότι σαν να μην ενδιαφέρεται να πει στους άλλους. Τα είπε τόσο σύντομα και πήγαινε στο άλλο θέμα, γιατί ξέρει ότι αυτά τα πράγματα θα τα βρουν μπροστά μας. Θα έρθουν παρακάτω. Εκεί που θα τα έχουμε ξεχάσει, εκεί θα μπούμε πάλι σε αυτό. Είπε το εξής, λέει, αν δεν πιστέψετε στους λόγους, θα μοιάζετε με αυτόν που πήγε να κτίσει ένα σπίτι στην άμμο. Η άμμος έχει το αβέβαιο. Δεν είναι, η βεβαιότητα είναι μια σταθερότητα. Θα γκρεμιστούν όλα αυτά. Οπότε η ζωή, μία από τις συνθήκες της ζωής, είναι η αναζήτηση της βεβαιότητας. Και οι περισσότεροι σύγχρονοι φιλόσοφοι, αν παρατηρήσει κανένας, σε όλους ημέρες, αν παρατηρήσει προς το τέλος, μέσα από την πορεία τους, πώς αρχίζουν, ενώ πρώτα ήταν πιο απόλυτοι, αρχίζουν να γίνονται αβέβαιοι. Αβέβαιοι για αυτά που έλεγαν. Και φυσικά αυτό μέσα τους δημιουργεί μια ανασφάλεια. Και για να επιστρέψουμε λίγο σε αυτό το άριστο που ζητάμε, σε αυτή την τάση που έχουν οι φυσικές δυνάμεις να πάνε κάπου, είναι προσανατολισμένες προς τα κάπου. Και όταν το βρουν αυτό το κάπου, αυτό είναι η βεβαιότητα. Έχει ο άνθρωπος την αίσθηση ότι τώρα το βρήκα. Χωρίς να του πει κανένας τίποτα. Όπως έχει τη βεβαιότητα ότι δεν ξέρω αν είναι έγκυρο αυτό που λέω. Το λέω επιφυλακτικά, δεν ξέρω. Έχει ο καθένας ένα κριτήριο που ξέρει ότι τώρα βρήκε. Αυτό που ψάχνει όχι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, αυτό που ψάχνει ο άνθρωπος, με όλο αυτό το βάθος που έχει. Βέβαια, στις μέρες μας, αυτά τα πράγματα επιτείνονται. Επιτείνονται με την εξής έννοια. Αυτό που χαρακτηρίζει, όπως σας είπα, την ηλικία μετά τη μέση ηλικία, μετά τα 50, ότι ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται ότι η ζωή είναι πολύπλοκη, αυτό χαρακτηρίζει την εποχή μας. Η εποχή της μοντέρνας και μεταμοντέρνας κοινωνίας είναι ότι κατάλαβαν σε όλα τα επίπεδα των επιστημών ότι ο κόσμος είναι πιο πολύπλοκος. Αν θέλετε, τα πρότυπα που είχε ο Δαρβίνος και ο Μάρξ, τα ιστορικά, σήμερα θεωρούνται ξεπερασμένα. Θεωρείται απλοϊκή ανάγνωση της ιστορίας. Έτσι ήταν η εποχή του. Είχε μια αφέλεια απέναντι στο πραγματικό. Σήμερα αποδείχθηκε ότι είναι πολύ πιο πολύπλοκα από ό,τι φανταζόταν. Οπότε, ένα χαρακτηριστικό της εποχής μας είναι ότι εκθέτει τον άνθρωπο, κάτι που του δημιουργεί μεγαλύτερη βεβαιότητα, στο το σύστημα είναι χαοτικό. Υπάρχει μεν η τάξη, αλλά μπορεί να χαθεί η τάξη αυτή προς ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Οπότε είναι πολύ πιο έντονη η ανάγκη που έχει ο άνθρωπος να κινηθεί προς την αναζήτηση της βεβαιότητας. Είναι αυτά τα θέματα θα μπορούσαμε να τα αναλύσουμε πώς τεκμηριώνονται από τη σύγχρονη έρευνα όλα αυτά τα σημεία που σας είπα. Με αυτή την έννοια δεν είναι απόψεις. Από εκεί και πέρα, εγώ βέβαια το προχώρησα λίγο παραπέρα, γιατί έχω πιστεί, και είναι πολύ βασικό νομίζω, να δεχθούμε ότι τα προβλήματα έχουν λύσει και τα ερωτήματα έχουν απάντηση. Χωρίς να το καταλαβαίνουμε, μέσα μας έχουν δεχθεί ότι τα περισσότερα δεν έχουν απάντηση και τα προβλήματα δεν έχουν λύσει. Αυτός ο τρόπος όμως δεν βοηθάει τον άνθρωπο να αναπτυχθεί. Ο άνθρωπος πρέπει να πιστεί για να χτυπήσει την πόρτα υπαρξιακά για να μπορέσει να προχωρήσει. Πρέπει να πιστεί ότι υπάρχει αυτό το F, αυτό το άριστο, για να ολοκληρωθεί αυτή η πορεία μας στην οποία είναι.